Επιστρέφουμε στην ροή του δελτίου. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον πρόεδρο των Φοροτεχνικών, τον κύριο Κωστόπουλο, να μας βοηθήσει λίγο στην κουβέντα με την παράδοση στο κοινωνικό μέρισμα και το επίδομα νεανικής αλληλεγγύης. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλές γιορτές και όλα. Χρόνια Επίσης, πολλά. Χρόνια πολλά και θέλω να σας ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσουμε. Για να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή σε σειρά, για να ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό τώρα πώς προέκυψε το 400 για τους νέους? Τους περίσσεψαν λόγω αποκλεισμών από τα άλλα? Ακριβώς, αυτό έγινε. Περίσσεψαν χρήματα. Να τα λέμε όλα από την αρχή για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Οπότε διατίθεται το εναπομείναν κονδύλι. Γιατί κονδύλι. Τέτοιο σχέδιο δεν το είχαμε. Και επειδή επικοινωνιακά είναι καλό σχέδιο, δηλαδή να μοιράζεις 400 χρονιάρες μέρες στους νέους, θα το είχαν επικοινωνήσει από πολύ νωρίτερα. Άρα λοιπόν η φόρμα για το μέρισμα πρέπει να πέταξε πολύ κόσμο έξω, να τους έμειναν λεφτά και σου λέει τι τα κάνουμε τώρα. Τα λέω καλά, διορθώστε με. Δυστυχώς αρκετό μέρος του κόσμου που έκαναν αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα δεν μπόρεσαν να το πάρουν όπως υπολόγιζαν στην ολότητα. Από τα χρήματα που περίσσεψαν έχει στραφεί... Αντικειμενικά έγινε αυτό, κύριε Κωστόπουλη, ή κάποιοι δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν και τη φόρμα σωστά ή δεν πληρούσαν και τα κριτήρια και τους πέταγε το πρόγραμμα έξω? Όχι, όχι. Δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Διότι τα κριτήρια ήταν αρκετά, ήταν και ισοδηματικά. Είχε περιορισμούς περισσότερους. Είχε πολλούς περιορισμούς και δεν μπόρεσε να ενταχθεί το σύνολο αυτών οι οποίοι περίμεναν να το πάρουν. Οπότε το ποσό το οποίο απέμεινε το δίνει τώρα η κυβέρνηση στους ανέργους από 18-24 ετών που είναι 400 ευρώ. Πρέπει να κάνουν μία αίτηση στο... Για εξηγήστε λίγο τη διαδικασία. Λοιπόν, γιατί μέχρι, καταρχάς, με όποιο τρόπο και να έγινε, είναι χρήσιμα χρήματα. Καταρχάς μέχρι Τετάρτη, την Τετάρτη που μας έρχεται, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η αίτηση σε ανέργους, και σε αυτών Τετάρτη, των ηλικιών. Ναι, μέχρι μεθαύριο. Δηλαδή μέχρι 48 Τετάρτη. Ώρες έχουν μπροστά τους. Πρέπει να μπουν στο site το ev.gr και να δώσουν ένα IBAN στο συγκεκριμένο site και θα τους πιστωθούν τα χρήματα μετά αυτομάτως μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2017. Εάν κάποιοι δεν το κάνουν αυτό, θα το χάσουν δεν το κονδύλι. Δεν έχει περιορισμούς η διαδικασία? Όχι, δεν υπάρχουν περιορισμοί. Μόνοι οι περιορισμοί είναι να υπάρχει κάρτα ανεργίας, τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση να μην παίρνουν επίδομα ανεργίας αυτή τη στιγμή. Είναι αποκλειστικά... Δηλαδή ουσιαστικά να έχει λήξει το επίδομα ανεργίας τους. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει λήξει το τελευταίο εξάμηνο το Μάλιστα. επίδομα ανεργίας. Δηλαδή να μην παίρνουν. Να έχουν κάρτα ανεργίας αλλά να μην παίρνουν επίδομα. Ναι, ακριβώς. Είναι βασική προϋπόθεση. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Ναι. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα. Βλέπει αυτόματα. Ότι παίρνεις ή δεν παίρνεις. Το δικαιούνται και ποιοι δεν το δικαιούνται, αλλά πρέπει οπωσδήποτε μέχρι Τετάρτη να κάνουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και αυτό το έκαναν που το έκαναν τώρα στην κυβέρνηση αυτό, πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς των νέων? Είπαμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου, το αργότερο ότι θα μπουν. Δεν προλαβαίνουν να πάνε διακοπές δηλαδή. Χριστουγεννιάτικες, πρωτοχρονιάτικες. Τελευταία στιγμή θα τα πάρουν τα λεφτά. Αν δεν πας και καταφέρουν και πάρουν τίποτα για το τραπέζι το πρωτοχρονιάτικο. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με το μέρισμα. Η φόρμα είναι ανοιχτή μέχρι 26 Δεκέμβρη. Λοιπόν, η φόρμα άνοιξε πάλι σήμερα, τη Δευτέρα, ναι. Και θα κλείσει 26 Δεκεμβρίου. Βέβαια, 26 γνωρίζουμε, 25 και 26. Τι ωραία που τα λένε στην κυβέρνηση. Δεκεμβρίου είναι αργία. Είναι αργίες. Λοιπόν. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Άρα λοιπόν, για να λέμε την αλήθεια εμείς, έχουμε τρεις μέρες ακόμη, έτσι. Στην πραγματικότητα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Στην πραγματικότητα έχουμε μέχρι το Σάββατο. Α, μέχρι το Σάββατο. Μέχρι το Πάλι καλά. Γιατί η φόρμα θα είναι ανοιχτή. Βέβαια, αυτό που παρατηρήσαμε σήμερα είναι ότι το σύστημα ήταν πολύ φορτωμένο και μπαίναμε με μεγάλη δυσκολία μέσα στο σύστημα. Γιατί επιχείρησαν και πολίτες οι οποίοι δεν το δικαιούταν, αλλά χωρίς να εξετάσουν τα κριτήρια τα οποία θα στα πω αμέσως παρακάτω ποια είναι, ξαναεπιχείρησαν σήμερα να μπουν και να κάνουν την αίτηση. Μπαίνει και η κουτσή Μαρία μέσα δηλαδή, έτσι? Όχι, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις πάλι. Θα σας αναφέρω ποιες είναι οι προϋποθέσεις που είναι οι συγκεκριμένες. Για πάμε. Λοιπόν, είναι μονογονεϊκές οικογένειες που λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το επίδομα πολυτέκνων και μπαίνει ένας ευνοϊκότερος συντελεστής στη συγκεκριμένη κατηγορία
για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, η δεύτερη προϋπόθεση είναι να είναι ηλικιωμένοι άνω των 67 ετών, που εκεί δεν τίθεται κριτήριο να είναι οπωσδήποτε για ένα μήνα ασφαλισμένοι, γιατί γνωρίζαμε μέχρι τώρα, θα έπρεπε οπωσδήποτε μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2017 να είναι κάποιος ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Αυτό για τους ηλικιωμένους που είναι άνω των 67 ετών άρεται. Έρεται που λέω. Λοιπόν, μονοπρόσωπα νοικοκυριά, στα οποία δικαιούχος είναι άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και άνω, για τα οποία επίσης δεν θα ισχύσει το παραπάνω κριτήριο. Το κριτήριο του ενός μηνός ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Είναι νοικοκυριά που από σφάλμα στις φορολογικές τους δηλώσεις δηλώσαν δαπάνες φροντιστηρίων στο πεδίο για τις δαπάνες ιδιωτικών σχολείων, διότι το ιδιωτικό σχολείο θεωρείται τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης. Άρα κάποιοι συμπλήρωσαν λάθος τη φόρμα. Ναι, συμπλήρωσαν λάθος τη φόρμα. Άρα η εφαρμογή ξανά άνοιξε, γιατί κάποιοι δεν έκαναν σωστή χρήση της φόρμας. Συνέβη και αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Ειδικά άνθρωποι που κάνουν μόνοι τις φορολογικές δηλώσεις, έχουμε πει επανειλημμένως ότι πια η φορολογική δήλωση είναι πολύ βασικό στοιχείο και κριτήριο. Κύριε Κωστόπουλε, μόνος του το κάνει κάποιος ή θέλει τη βοήθεια του λογιστή του? Σε πολλές των περιπτώσεων νομίζω ότι πια σε πολλά θέματα χρειάζεται η βοήθεια του λογιστή. Τώρα, βέβαια για το κοινωνικό μέρος... Αν θέλει να το ρισκάρει να μην το πάρει και κάνει κανένα λάθος, ας προσπαθήσει. Βέβαια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη φορολογική δήλωση, γιατί όσον αφορά την φόρμα του μερίσματος, κάποιος που έχει γνώση στοιχειοδός υπολογιστών και έχοντας τους κωδικούς του, του TaxisNet, μπορεί να το κάνει και μόνος του. Μάλιστα. Αλλά η φορολογική δήλωση είναι ένα άλλο εντελώς κομμάτι που εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Από τα χρήματα που είπε αρχικά η κυβέρνηση ότι θα δώσει, γιατί ανακοινώθηκε ένα ποσό ότι θα δοθεί μέσω του κοινωνικού μερίσματος. Έμειναν χρήματα, τα δώσαμε με το 400 στους νέους, ξανανοίξαμε τη φόρμα, θα δώσουμε κι άλλα. Τελικά αυτά τα χρήματα που αρχικά είπαν ότι θα δώσουν, θα δοθούν ή θα μείνουν κι άλλα στα ταμεία? Δεν θα δώσουν ούτε τα μισά. Αυτό πρέπει να το δούμε όταν θα κλείσει και η εφαρμογή του επιδόματος των ανέργων που δίνεται. Πάντως μέχρι τώρα από τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι εγκρίθησαν 1.313.000 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε ένα σύνολο 3.249 που έγιναν. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάτω από τους μισούς δεν πήραν το επίδομα, το κοινωνικό μέρισμα. Κύριε Κωστόπουλε, και χρονιάρες μέρες βοηθήσατε πάρα πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, ευτυχώς ή δυστυχώς. Διότι έπρεπε να τα πούμε για αυτά τα ποσά τα οποία διατίθονται αυτή τη στιγμή. Είναι χρήσιμο να μπορέσουν οι πολίτες, οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται, να βρουν τον τρόπο να τα πάρουν. Εγώ, κάνοντας ρεπορτάζ σε αυτή και εγώ και ο Γιάννης, λέμε συμβουλευτείτε τους λογιστές σας για να μην γίνουν λάθη. Δύο θέματα μόνο να πω. Παρακαλώ. Να μην ξεχάσουν όσοι είναι άνεργοι μέχρι Τετάρτη που το δικαιούνται να το κάνουν. Και δύο θέματα. Όσοι είναι άνω των 70 ετών και δεν έχει επικαιροποιηθεί ο ΆΜΚΑ τους με το αφημί, εκεί δεν μπορεί να εγκριθεί αίτηση, πρέπει να πάνε οπωσδήποτε στο ΚΕΠ, και όσοι έχουν φιλοξενούμενους που δεν έχουν κάνει οι φιλοξενούμενοι έγκριση στα στοιχεία τους, να μπουν στη φόρμα και να πάνε οι άνθρωποι να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και να κάνουν επαναεπιβολή της δήλωσης, γιατί κάποιοι θα το χάσουν χωρίς λόγο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κωστόπουλε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.